τις πιο ευτυχισμένες και σημαντικές στιγμές της ζωής τους έζησαν πριν από λίγες ώρες η Φέη Ξυλά και ο σύζυγός της Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, που βάπτισαν τον μονάκριβο γιο τους στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Ριγίλης. Και το όνομα αυτού, Πάρης. Πώς νιώθεις σήμερα λοιπόν που τον βαπτίζετε? Ωραία, πολύ ωραία. Περιμένω να δω πώς θα είναι το παιδί στη βάφτιση. Έχουμε κάνει πολλές πρόβες. Α, ναι. Ελπίζω ότι θα είμαστε εντάξει στην Πάρη. Είναι ήσυχος από ό,τι βλέπω. Το καλύτερο παιδί είναι. Το καλύτερο παιδί. Είναι έτσι και στο σπίτι, τόσο ήσυχος. Πάρα πολύ. Α, πάρα πολύ ήσυχος. Τι να σου πω. Έχουμε, ναι, απορρίσει με την τόση ησυχία. Πώς αισθάνεστε ως μπαμπάς αυτά τα δύο χρόνια έτσι? Εξαιρετικά. Πανευτυχής. Η ζωή μας έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Είναι το κέντρο του κόσμου, το παιδί. Αυτά όπως όλοι οι γονείς. Η βάπτιση έγινε σε στενό κύκλο, παρουσία λίγων φίλων και συγγενών, και ενωνή του νεοφώτιστου ήταν οι φίλοι του ζευγαριού, Τάσος Παπανδρέου και Χρυσάνθη Αυγεροπούλου. Σήμερα βαπτίζεται τον μικρό Πάρη. Είναι αλήθεια. Με πολύ αγάπη και πολύ φροντίδα και ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Και το μεγαλώνουν βέβαια οι γονείς του με πολύ αγάπη, αλλά θέλουμε και εμείς το καλύτερο για αυτόν. Σας συνδέει φιλέτων με το ζευγάρι? Πάνω από 10 χρόνια με τη Φέη, 15, και με τον Κωνσταντίνο αλλά τόσο από τη στιγμή που γίνανε ζευγάρι. Είναι και δύο εξαιρετικοί και τους αγαπάμε πολύ. Τι εύχεστε για εκείνον? Να είναι ένα παιδί ευτυχισμένο, μακριά από λύπες. Όλες οι χαρές να είναι πάνω του, γιατί είναι παιδί αγαπημένων γονιών. Πώς είναι ο μικρούλης Πάρης, είναι ήσυχος? Είναι χαριτωμένος, είναι ζωηρός, είναι παιδάκι της ηλικίας του με όλα τα καλά. Ευφιέστατος και με ωραία λόγια και αγαπάει πολύ τις ωραίες γυναίκες. Σε ποιον μοιάζει τελικά το παιδί? Τι ίδιος με μένα είναι, αυτά τα είπαμε τελικά. Ίδιος με μένα. Τι εύχεστε για τον Πάρη? Τα καλύτερα. Τα καλύτερα, ό,τι επιθυμεί να το έχει στη ζωή του. Εμείς να ευχηθούμε στο ζευγάρι ολόψυχα να το ζήσει.